και για νησί, πάει για νησί Σύφνο. Δεν έχω λατρεύω, πάει. Φανταστική. Είναι υπέροχο νησί και μάλιστα νομίζω ότι πρέπει να είναι και από τα πιο ωραία σημεία εκεί που θα πάμε τώρα, στα Σεράλια. Εγώ έχω πάει Σύφνο, σε αυτό το σημείο δεν έχω πάει, αλλά μου λένε ότι είναι καταπληκτικό. Για να δούμε. Και μάλιστα έχουμε βρει την πιο καλή και ικανή μαγείρισα, την κυρία Ευτυχία Βεντούρη, που εκεί κάνει θαύματα. Κυρία Ευτυχία, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την πανέμορφη Σεράλια μας. Υπέροχα είστε. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε με τα πανέμορφα ψάρια του γιού μου και με τα μεζεδάκια μας. Σας έχω εδώ πέρα παπουτσάκι που φτιάχνω εγώ με θαλασσινά. Με πταπόδι και καλαμάρι. Κυρία Ευτυχία, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί εμείς θέλουμε να το δούμε κιόλας. Το ακούμε, θαυμάζουμε εσάς και τη θάλασσα. Πρέπει λίγο να μας βοηθήσετε να δούμε λίγο τα πιάτα. Τέλεια. Αυτό τι είναι, είπαμε. Αυτό είναι η μελιτζάνα μου με τα οκταπόδια καλαμάρι. Τα παπουτσάκια που λέω τη θάλασσα. Παραλλαγές δηλαδή, κυρία Ευτυχία. Ναι, ναι. Είναι όπως κάνουν οι άλλες νοικοκυρές με τον κιμά. Εγώ παίζω με τα θαλασσινά που είναι δικά μας, είναι του γιού μου. Ο γιος μου είναι ψαράς. Άρα έχετε την πρώτη ύλη και εσείς μετά κάνετε τα θαύματά σας στην κουζίνα. Ό,τι πρέπει για τη θάλασσα δίπλα, ό,τι πρέπει. Εδώ, και αυτός είναι ο μουσακάς που κάνω, πάλι με ψάρια, αντί για κρέας που κάνουν οι άλλες νοικοκυρές, εγώ κάνω τα ψάρια του γιού μου, ό,τι ψάρια μου φέρνει ο γιος μου, κιμά. Ιδέα αυτή. Και κάνω μουσακά με κιμά. Αυτά τα έχετε χρόνια τώρα που τα έχετε ως προτάσεις στο μαγαζί σας, κυρία Ευτυχία. Τα παπουτσάκια τα κάνω μερικά χρόνια. Το μουσακά είναι η τρίτη χρονιά εφέτος. Κάνω και το καλαμάρι με το κρυθαράκι και το μελάνι του καλαμαριού. Οπό. Που είναι φανταστικά ωραίο κι αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Και η σαλάτα του σιφάκι που λέμε, που είναι πάλι ωραία πράγματα μας έχετε ετοιμάσει, κυρία Ευτυχία. Να σας πω, μου κάνετε μια χάρη, επειδή εδώ έχουμε την απορία πώς το ψάρι έχει γίνει, έχει αντικαταστήσει τον κιμά στο μουσακά. Έχετε ένα κουτάλι να μας δείξετε λίγο, πώς είναι δηλαδή μέσα ο μουσακάς. Φέτε μου ένα μαχαίρι και ένα πιάτο άλλο. Γρήγορα ένα μαχαίρι και ένα πιάτο εδώ. Πολύ καινοτόμο. Και τα ψάρια, κάτσε να σου δείξω και τα ψάρια που έχει φέρει ο γιος μου. Δες κάτι μπαρμπούνια. Ναι, για να ο δούμε. Ο είναι ψαράς. Βες. Φρεσκότατα και φαντάζομαι εδώ τώρα. Πέρα, ναι. Κάθε μέρα έχουμε ό,τι ψάρια φέρνει το παιδί μου. Ξέρεις, αυτά τα ψάρια που πιάνουμε τώρα, αυτή την εποχή, πιάνουμε σκάρους. Βλέπεις. Βλέπουμε και θαυμάζουμε και τα φαγητά και τη θάλασσα. Πιάνουμε φαγκρόπουλα, πιάνουμε σαργούς. Μελανούρια, αλλά η σκάρη, παιδιά, αυτή την εποχή είναι υπέροχη. Όλα τα ψάρια. Κυρία Ευτυχία, όταν είναι φρέσκα, να είναι ρωτήσω τώρα κάτι. Για πείτε μας εκεί λίγο για αυτό το κολπάκι που είστε, που βλέπω εγώ τους βράχους με τα καταγάλανα νερά. Για δείξτε μας λίγο. Να σας πω κάτι, Νίκο, δείξτε το μέρος μας. Είναι ένα υπέροχο μέρος. Ακόμα είναι άγριο. Αυτή είναι η ομορφιά του, ότι δεν έχει γίνει με δρόμους και τα λοιπά. Πού είστε στην Σύφνο, πού είστε? Είμαστε κάτω από το γραφικό κάστρο. Κάτω από το κάστρο του νησιού μας είμαστε εμείς, είναι η Σεράλια. Είναι πολύ ωραίο Σύφνος. Και το κάστρο, εκεί έχω πάει, το έχω επισκεφτεί, είναι σαν να είσαι σε άλλη εποχή πραγματικά. Θα χαρώ πάρα πολύ, άμα θα έρθετε κάποια στιγμή στο νησί μας, να έρθετε όλοι να σας ευχαριστήσω και να σας χαρώ κι εγώ και να γευτείτε όλα αυτά που φτιάχνω. Πολύ θα θέλαμε, κυρία Ευτυχία. Λοιπόν, βλέπω ότι είμαστε έτοιμοι να δούμε και το μουσακά τώρα, να τον ανοίξουμε. Βεβαίως. Ναι. Ένα λεπτό. Για να δούμε εδώ. Έχεις ακούσει εσύ αντί για κιμά ψάρι. Να το δω. Κιμά. Νικόλα, εδώ, να φανεί ο κιμάς. Α, καλά. Κιμά. Φοβερό. Με λιτζάνες κανονικά, βέβαια η μπεσαμέλ δεν είναι του μουσακά του κανονικού, είναι δικιά μου πατέντα, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι μουσακά, είναι φανταστικά ωραίο πιάτο. Κυρία Ευτυχία,
Εκεί τώρα έχετε, έχετε κόσμο, έχει γεμίσει το νησί, πώς πάτε? Όχι ακόμα, μην νομίζετε, όχι ακόμα, αλλά εντάξει, δόξα σε ο Θεός. Εγώ είμαι ευτυχισμένη άμα δίνουμε τα ψάρια που φέρνει το παιδί μου. Δόξα σε ο Θεός. Είδαμε και τη βάρκα σας. Τη βάρκα πώς τη λέει ο γιος? Τη λέει ευτυχία? Όχι. Λέγεται Παναγία Κυπριανή. Α. Και βρίσκεται στο Φάρο. Έχουμε όμως και άλλη που λέγεται Αγία Μαρίνα. Ναι, δόξα σε ο Θεός, είμαστε ψαράδες και είμαστε πολύ περήφανοι. Και είστε και πολύ ευχάριστοι άνθρωποι και θετικοί. Κυρία Ευτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα σας πολύ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές, να είστε καλά και εσείς και η οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι το ίδιο και σε εσάς, όλοι να έχετε υγεία. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Και όποτε θελήσετε και έρθετε στο νησί μας, θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω και από κοντά. Ακούτε, παιδιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας περιμένω όλους. Όλους ανεξαιρέτως σας περιμένω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Γλυκύτατη, ευχαριστούμε, κυρία Ευτυχία.